κατάνοιξη και σεβασμό προσήλθαν και φέτος στο μικρό ναό του Αγίου Μινά ιερείς και πιστοί που παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία ως ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Μινά. Σε αυτόν εδώ τον τόπο ήταν μαζεμένοι οι αδελφοί μας, οι πρόγονοι μας, και εδώ ήθελαν οι Τούρκοι να τους σκοτώσουν όλους. Ήταν Πάσχα του 1826, όταν οι Τούρκοι, θορυβημένοι από τις επιτυχίες της επαναστατημένης Ελλάδας εναντίον τους, αποφάσισαν να ξεσπάσουν στους κατοίκους του Χάνδακα, κρίνοντας πως η κατάλληλη ώρα ήταν η 18η Απριλίου, καθώς ήξεραν πως θα τους έβρισκαν όλους μαζεμένους να παρακολουθούν την ακολουθία της Αναστάσεως μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Δεν πρέπει να λησμονούμε την ιστορία μας, δεν πρέπει να λησμονούμε τι έπαθαν και τι δεν έπαθαν οι πρόγονοί μας. Το σχέδιο είχε καταστρωθεί με κάθε λεπτομέρεια. Την ώρα που διάβαζε το Ιερό Ευαγγέλιο ο Μητροπολίτης Καλλίνικος, ξαφνικά ακούστηκε η κλαγή των όπλων. Οι μανιασμένοι βάζοι βουζούκι πλησίασαν τις πόρτες έτοιμοι να αρχίσουν τη σφαγή των χριστιανών. Και τότε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ίδιων των Τούρκων, εμφανίζεται μπροστά τους ένας έφυπος γέρος με ξύφος και αρχίζει να τους καταδιώκει. Ευνηδιασμένοι οι Τούρκοι τρέπονται σε φυγή. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ο οποίος προστάτεψε τους προγόνους μας. Ευχόμαστε να προστατεύει και εμάς σήμερα, όπως προστάτεψαν εκείνους τότε, να προστατεύει και εμάς σήμερα, σε μια εποχή η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, πολύ δύσκολη, σε μια εποχή η οποία θέλει να απορρίψει την πίστη μας, να απορρίψει την Ορθοδοξία μας. Ήταν οι επίσκοποι Αρκαδίας Μάξιμος, Σιτίας Μελετίων και Πέτρας Δωρόφιος που επέλεξαν την Τρίτη του Πάσχα ως ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη και τον εορτασμό του θαύματος.